Στο σελίδα 4chan είναι γεμάτη από ανώνυμους χρήστες. Τις περισσότερες φορές, αν πάτε σε αυτήν την ιστοσελίδα, θα συναντήσετε κατά άλλα υποκλητικά memes. Όμως κάποιες φορές, είναι δυνατόν να συναντήσετε πολύ σκοτεινά περιεχόμενα. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο. Άμα είδατε το προηγούμενο μου βίντεο, θα δείτε τι εννοώ. Με τη βοήθεια του Κώστα Πιτιάν, σήμερα θα δούμε και θα αναλύσουμε την ιστορία του Μαρσέλ Χέισα, ένα 19χρονο αγόρι από τη Γερμανία που έπεσε σε κατάθλιψη και έγινε αυτοκτονικός, με αποτέλεσμα να πάθει ψυχολογικά και να βολοφονήσει. Όλα αυτά άρχισαν στις 6 Μαρτίου 2017, όταν ένας χρήστης του 4chan δημοσίευσε μια φωτογραφία που από ό,τι φαίνεται είναι ο Μαρσέλ ματωμένος, λέγοντας ότι ένας φίλος μου σχεδίαζε να τελειώσει τη ζωή του, αλλά τελικά σκότωσε 2 γειτονές μου επειδή την ευκαιρία του να αυτοκτονήσει. What the f***. Ο χρήστης του 4chan ανέβασε επίσης τη συζήτηση μεταξύ αυτών και του Μαρσέλ, που αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε καλύτερα. Η συζήτηση αρχίζει κάπως έτσι. Ποια μέθοδος αυτοκτονίας πιστεύεις ότι είναι καλύτερη? Να ρίξω το σιάδιο στο νερό ή δηλητήριο? Και τα δύο. Νομίζω ότι φτάνει. Καλή διασκέδαση. Όχι σήμερα ρε, αύριο, lol. Άλλο λίγο και είμαι έτοιμος. Με το ζόρι περπατάω ή πιο πολύ κρασί. Άμα δεν τα καταφέρω, θα κάνω κάτι για να πάω φυλακή. Καλή διασκέδαση στον κόσμο των άνιμα. Πες να σου στείλω φωτογραφίες για το 4chan. Φυσικά. Θα γυρίσω σε 20 λεπτά. Σου στέλνω εικόνες. Γιατί όμως, μπορείς να μου πεις πριν πεθάνεις. Ο Μαρσέλ μετά του έστειλε ένα ηχητικό, λέγοντας ότι Kein Bock mehr, ich will nicht arbeiten, deswegen ist natürlich der einzige Grund. Ich müsste bald Bewerbung schreiben, aber ne. αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που ο Μαρσέλ έστειλε στον φίλο του πριν αρχίσει τις δολοφονίες του. Αργότερα πήγε στο σπίτι της γειτόνισσάς του και ρώτησε το μικρότερο παιδί εκεί μέσα, ένα 9χρονο αγοράκι με το όνομα Τζέιντεν, να πάει να τον βοηθήσει να μετακινήσει μια σκάλα. Ο Μαρσέλ τον παρέστηρε και το πήγε στο σπίτι του, όπου εκεί τον κάρφωσε 58 φορές. Φήμες λένε ότι το τράβηξε βίντεο καθώς το κάνει και το ανέβασε deep web σε μια ιστοσελίδα που λέγεται Deeper Cuts. Αυτό φυσικά δεν είναι σίγουρο, επειδή ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία. Ακριβώς μετά τη δολοφονία του Τζέιντεν, ο Μαρσέλ έστειλε πολλές φωτογραφίες με το πτώμα του Τζέιντεν στο φίλο του, μαζί με μια φωτογραφία που πλένει το μαχαίρι και 2 ηχητικά μηνύματα. Nee, so das mit den Galgen kriege ich nicht hin. Ich meine, ich könnte mich da jetzt aufhängen, aber ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Hab gerade das Blut abgewaschen, einer meiner Schulz ist noch blutig, aber das war's eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich irgendwo ein paar Tagen stellen lasse und dann das Knastleben genieße. Vielleicht locke ich noch einen Nachbar rüber und mache da das Gleiche. Und dann habe ich jetzt 2 Morde auf dem Hals. Ja, mein Messer ist noch oben. Ich wollte eigentlich ein Mädchen hierher holen, um die zu vergewaltigen. Jens Eingeweide fühlen sich übrigens total komisch an, man kann die einfach so rausziehen. Igitt, Alter, Gott. Η συζήτηση συνεχίζει κάπως έτσι. Τι? Ήταν πολύ εύκολο. Μπορώ άνετα να μετατρέψω μια δολοφονία σε 2. Επίσης, θα βγάλω και την κάρτα SIM από το κινητό μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μπες αύριο τις ειδήσεις. Και αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο Μαρσέλ στον φίλο του. Αργότερα, η μητέρα του Τζέιντεν έκανε αναφορά στην αστυνομία για την εξαφάνιση του γιού της. Μετά που η αστυνομία βρήκε τη δημοσίευση στο 4chan, έψαξε το σπίτι του Μαρσέλ με αποτέλεσμα να βρουν το πτώμα του Τζέιντεν στο υπόγειο. Ύστερα, μετά από αυτό, η αστυνομία έστειλε ελικόπτερα και άρχισαν να ψάχνουν τον Μαρσέλ για 3 ημέρες. Λογικό είναι, πολλοί άνθρωποι να φοβήθηκαν και έτσι όλα τα σχολεία σε εκείνη την περιοχή έκλεισαν. Την ίδια μέρα, ο Μαρσέλ έκανε μια δημοσίευση στο 4chan. Σκότωσα μια ενήλικη γυναίκα. Η κόρη της μπορεί να γυρίσει σπίτι τώρα.
Πιθανόν είναι να τραβήξω βίντεο. Ύστερα είπε, κόπηκα, παλεύοντας με αυτό το τέρας 120 κιλών. Είχε πιο πολύ δύναμη από το Τζόιντεν. Βρήκα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της και κατάφερα να μπω στο λογαριασμό της τραπεζάς της. Κάποιος δεν το πίστεψε όμως και του είπε να γράψει το χαρτί, την ημερομηνία, μαζί με το πτώμα της δίπλα. Ο Μαρσέλ δέχτηκε αυτή την πρόκληση. Σύμφωνα με την αστυνομία και τον Μαρσέλ αργότερα, αυτό το πτώμα που βλέπετε στην εικόνα είναι ενός φίλου του Μαρσέλ και όχι μιας γυναίκας. Ο λόγος που τον σκότωσε ήταν επειδή πήγαινε καλέ στην αστυνομία. Τέλος, ο Μαρσέλ πήγε σε ένα ελληνικό εστιατόριο, λέγοντας στο αφεντικό να καλέσει την αστυνομία να έρθει να τον πάρουν. Ο Μαρσέλ παραδέχτηκε για τη δολοφονία του Τζέιντεν και του φίλου του, τον Κρίστοφερ, με αποτέλεσμα να μπει φυλακή για όλη τη ζωή. Σίγουρα, αποκλείεται ο λόγος για τις δολοφονίες του να ήταν τόσο απλός. Προφανώς, έψαχνε προσοχή, αφού όλες του τις πράξεις τις ανέβαζε στο 4chan.